Σύμφωνα με το δίκτυο βιωσιμότητας Future Proofing Healthcare, η Ελλάδα υστερεί στην αξιοποίηση δεδομένων. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση, προκειμένου το σύστημα υγείας να θωρακιστεί για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις. Ποια είναι τα βασικά ευρήματα του δίκτυου για τον καρκίνο του μαστού και ποια άλλα ενδιαφέροντα δεδομένα υπάρχουν από το ταξίδι του ασθενούς με καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα? Αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι ο συνολικός δείκτης δεν μας κατατάσσει σε καλή σειρά και αυτό βέβαια πρέπει να το αναλύσουμε σε σχέση με τα επιμέρους στοιχεία αυτού του δείκτη. Αυτό το οποίο αναδείχεται ως πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε την οργανωμένη πρόληψη, οργανωμένα πληθυσμιακά προγράμματα screening για τον καρκίνο του μαστού, αλλά η πρόληψη γίνεται περισσότερο σε ατομικό επίπεδο. Δεν έχουμε κάποια προβλήματα πρόσβασης, τα οποία και αυτά πρέπει να δούμε. Η τεχνολογία δεν είναι πρόβλημα, όσον αφορά δηλαδή τα μηχανήματα έχουμε, υπό τεχνολογία είμαστε καλά. Και ένα άλλο θέμα βέβαια είναι η ανακουφιστική φροντίδα, ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο για τους ασθενείς με καρκίνο. Αυτά τα ευρήματα που δείχνει ο δείκτης είναι περίπου παρόμοια με τα ευρήματα που βρήκαμε από την έρευνα του ταξιδιού των γυναικών με καρκίνο του μαστού, όπου και εκεί αναδείχθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα με την οργανωμένη πρόληψη, και το σημαντικότερο πρόβλημα είναι το ότι η έλλειψη της οργανωμένης πρόληψης οδηγούσε σε μεγάλη καθυστέρηση στο να φτάσουν στο γιατρό οι γυναίκες. Επίσης υπάρχει ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την τήρηση στοιχείων, αξιόπιστων των στοιχείων. Νομίζω ότι το Εθνικό Μητρό Καρκίνου είναι και αυτό μια προτεραιότητα και πρέπει πια να προχωρήσει. Τι άλλο πρέπει να γίνει προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού? Θα το ξαναπώ πάλι, πρόληψη. Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο. Δεν είναι δυνατόν στην εποχή μας που υπάρχουν πια τα μέσα για να πετυχαίνουμε ίαση, ακόμα και ίαση, δεν είναι δυνατόν οι καρκίνοι να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Πρέπει να τους βρίσκουμε νωρίς. Και αυτό γίνεται μόνο αν έχουμε καλή πρόληψη και οργανωμένη κεντρικά. And the index is about that we can use data to work on health. We are seeing that healthcare systems around Europe, but also globally, are not sustainable. We need to find a better way of working. So what we are trying to do is to join the different data sources, big international data sets, put it together in a usable format that's easier to access, and in that way it's more accessible for decision makers, and we can work with that on the longer term. So in the end, we are trying to also learn best practices, because there are things that are working in one country which are not working in another country. Then can we learn from each other? But it's also to look globally on it, because the way we implement things and work with it has to be adapted to the local parts. So we have to look at it in these settings. But first and foremost, we see a big need of better data, so we can be based our decisions on knowledge with data. And this is a way to provide this to decision makers as well. Κυρία Καπόρη, γιατί αποφάσισε η Ρώση να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία? Η Ρώση σε παγκόσμιο επίπεδο ενδιαφέρεται για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Δεν κοιτάζει μεμονωμένα το φάρμακο ποτέ. Μας ενδιαφέρει να λειτουργούμε σε περιβάλλοντα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία των ανθρώπων, να διασφαλίσουν ότι οι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή υγειονομική κάλυψη, περίθαλψη και τώρα και στο μέλλον. Και θέλουμε να μπορούμε να τα συζητάμε αυτά. Είμαστε και εμείς partners, θέλουμε να είμαστε συνέτεροι, συνομιλητές με τις κυβερνήσεις, με τις οργανώσεις ασθενών, με τα NGOs, και να είμαστε μέρος αυτής της συζήτησης, ώστε να δώσουμε και εμείς το δικό μας το expertise για να συντελέσουμε στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.